Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, μεσημέρι Τετάρτη. Σας καλωσορίζω στον τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV, 12 Ιουνίου. Ξεκινάμε με ωραία διάθεση, όμορφη διάθεση. Τώρα βέβαια ο καιρός είναι ασυνήθιστε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Βέβαια στη δική μας περιοχή, στα δυτικά και πιο συγκεκριμένα στην Ήπειρο, είναι καλύτερα τα πράγματα, καλύτερη η εικόνα από άποψη θερμοκρασίας. Να πω πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός, μαραίες νεφώσεις, δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, ενώ γενικά στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει το θερμόμετρο έως τους 37 βαθμούς Κελσίου και 39 σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια εδώ στα Γιάννενα μέχρι 34. Βέβαια το περίεργο είναι ότι προηγουμένως έριξε έτσι και κάποιες ψυχάλες, αλλά καλύτερα τα πράγματα και από Παρασκευή βέβαια θα είναι καλύτερα για όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο και τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Μπαρτζόκας που μιλήσαμε μαζί του, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Τώρα αφού αναφερθήκαμε στον καιρό, πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν τις διακοπές τους, είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ένα σημαντικό πρόγραμμα αφού δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές και ιδίως αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Να πούμε ότι η πλατφόρμα έχει ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα και είχε δοθεί και κάποια παράταση μέχρι και χθες το πρωί αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, αυτοί που έκαναν, επέβαλαν αίτηση, να πούμε ότι πάνω από 535.000 οι αιτήσεις, συνολικά τόσες περίπου υποβλήθηκαν. Να το ξαναπούμε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1η Ιουλίου. Αφορά 300.000 επιταγές και έχει προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυξημένο κατά 43% σε σχέση με πέρυσι. Και φυσικά να το ξαναπούμε αυτό, ότι δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι δικαιούχοι έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης βέβαια και με τον Πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κό και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική δηλαδή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, και σε αυτές έρχεται και προστίθεται και η Θεσσαλία, εκτός βέβαια των σποράδων. Και έχουμε βέβαια και την επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν. Να αναφέρουμε ακόμα ότι την Παρασκευή 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την αιμοδοσία εδώ μέσα από την εκπομπή, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Είναι μια σπουδαία πράξη να δίνουμε ζωή στους συνανθρώπους μας. Την Παρασκευή είναι ο εορτασμός αυτής της ημέρας, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και στο πλαίσιο αυτό να πούμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ιωαννίνων, η Ανοιχτή Εθελοντική Ομάδα των Παγουρίστας και το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος, στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της ημέρας, θα πραγματοποιήσουν δράση προβολής και ενημέρωσης του κοινού για την εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο, 15 Ιουνίου δηλαδή, και το απόγευμα, ώρες 6 έως 9 το βράδυ, στην πλατεία Μαβίλη, όπου μεταξύ άλλων στις 7 θα σχηματιστεί στο έδαφος με χρωματιστό σύνθημα προβολής της αιμοδοσίας. Τώρα, πριν συνεχίσουμε και περάσουμε στα θέματα που έχουμε για σήμερα, να δούμε και αυτό, γιατί δεν το είπαμε τις προηγουμένες ημέρες, ότι από την Κυριακή βρίσκεται στην πόλη μας, στην πόλη των Ιωαννίνων, και για ένα δεκαήμερο προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών. Πρόκειται για ένα δεκαήμερο που θα ολοκληρωθεί με το διεθνές τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, με τη συμμετοχή της Δανίας και της Κροατίας αντίστοιχα, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και Τετάρτη. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο νέο κλειστό γυμναστήριο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που θα έχει την ευκαιρία βέβαια να δει αγώνες υψηλού επίπεδου, με την Εθνική Ελλάδος να έχει έρθει στα Γιάννενα με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματά της. Μεταξύ αυτών βέβαια και αρχηγός της ομάδας του ΠΑΣ, η Ντίνα Σαριγιαννίδου. Πάμε όμως να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Στα Γιάννενα για ένα δεκαήμερο προετοιμασίας βρίσκεται από την Κυριακή η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών. Ένα δεκαήμερο που θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή του διεθνούς τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, με τη συμμετοχή της Δανίας και της Κροατίας αντίστοιχα από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο νέο κλειστό γυμναστήριο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό που θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγώνες υψηλού επίπεδου με την Εθνική Ελλάδος να έχει έρθει στα Γιάννενα με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματά της. Μεταξύ αυτών και η αρχηγός της ομάδας του ΠΑΣ, Ντίνα Σαριγιανίδου, που ολοκλήρωσε με την κλίση της στην Εθνική μια ονειρεμένη χρονιά σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο. Το μεσημέρι της Τρίτης, αμέσως μετά την προπόνηση της Εθνικής, ο Ομοσπονδιακός Κώστας Πρέκας μίλησε στα τοπικά μέσα για το δεκαήμερο προετοιμασίας στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και για τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από το Ευρωμπάσκετ του 2025 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Και εμείς από τη μεριά μας πρέπει να ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια Ιωαννίνων και την τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων που μας φιλοξενεί για αυτό το δεκαήμερο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ένα πολύ μικρό γυμναστήριο το πόσο προσεγμένο είναι και πόσο επιμελές είναι η συντήρησή του. Εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα τουρνά που έχει καθιερωθεί εδώ και 3 χρόνια στη μνήμη της Βάσου Μπεσκάκη. Και θα ήθελα να κάνω παράκληση στον κόσμο των Ιωαννίνων να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να έρθει στο γήπεδο, να στηρίξει τα κορίτσια και όλοι μαζί να προβάλλουμε το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ στην τοπική κοινωνία εδώ των Ιωαννίνων, που ήδη κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και χρόνια με την τοπική ομάδα, και όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την προβολή του αθλήματος που είναι πολύ σημαντική εν ώψη και όλα στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Αγωνιστική υποχρέωση άμεση δεν υπάρχει για την εθνική ομάδα, επομένως το βλέμμα της εθνικής είναι στραμμένο στο Ευρωμπάσκετ, έτσι. Καταρχήν είναι το τουρνουά του Βάσκετ Μπεσκάκη. Έχουμε έρθει εδώ πέρα με πολλά νέα πρόσωπα στην εθνική ομάδα. Με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ήρθαμε εδώ μόνο και μόνο για να συνεχίσουμε να έχουμε μια επαφή με τις αθλήτριες και να συνεχίσουμε να έχουμε, να μείνουμε ενωμένοι στο ομαδικό μας παιχνίδι. Οι επόμενες επίσης διοργανώσεις είναι, τα επόμενα επίσης παιχνίδια είναι το Νοέμβριο και το Φεβρουάριο, τα οποία είναι σημαντικά για μας. Δεν είναι, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα όσο αφορά το ranking και την κλήρωση. Οπότε είναι σημαντικά, δεν είναι μόνο το Ευρωμπάσκετ 25. Και μετά βέβαια το Ευρωμπάσκετ 25 που θα γίνει στην Αθήνα, που εκεί πιστεύω θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Καταρχήν είμαστε ευτυχισμένοι που μπορούμε και έχουμε την Ντίνα μαζί μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η Ντίνα έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά, πάρα πολύ καλή χρονιά, και πρέπει να την ανταλλαγήσουμε γι' αυτό. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορεί να είναι νέα, να είναι μάλλον λίγο η ηλικία της να είναι λίγο μεγαλύτερη από το μέσο όρο που έχουμε εδώ, αλλά είναι νέα για μας και η διάθεσή της και η ενέργειά της είναι σημαντική. Είναι χαρά μας και πιστεύω ότι έπρεπε να την αναμίψουμε και να την καλέσουμε στην εθνική ομάδα. Δηλώσεις στα τοπικά μέσα για την προετοιμασία και τον στόχο της συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ του 2025 έκαναν ακόμη η αρχηγός της ομάδας Άρτεμις Σπανού και οι συμπαίκτριές της Έλενα Μποσγανά, Πινελόπη Παυλοπούλου, Ρένια Καρλάφτη και η Ντίνα Σαριγιανίδου. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει άγχος. Όντως το κλίμα νομίζω πάντα είναι καλό στην ομάδα και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Αυτή είναι η κουλτούρα της ομάδας, να περνάμε καλά, να παίζουμε καλό μπάσκετ, να είμαστε μαζί. Αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν έχουμε, αλλά το τουρνό αυτό ο coach μπορεί να κερδίσει πολλά. Κοπέλες που είναι πρώτη φορά στην ομάδα, πιο μικρές, να δείξουν ότι μπορούν να είναι σε αυτό το επίπεδο και να μας βοηθήσουν σιγά σιγά να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι και τα παράθυρα τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, και με το καλό και το πανευρωπαϊκό του χρόνου να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Το ότι το Ευρωμπάσκετ γίνεται στην Ελλάδα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Σίγουρα. Θα έχουμε τον έκτο παίκτη μαζί μας και θέλουμε ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει. Και για μας θα είναι σίγουρα έξτρα κίνητρο να παίξουμε καλά μπροστά στο δικό μας κόσμο και να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μαζευτήκαμε εδώ γιατί υπάρχουν παίκτες όπως εγώ που είμαστε στην Αμερική, οπότε θέλαμε να συντονιστούμε λίγο γιατί πάμε στην τελική ευθεία για του χρόνου. Ναι, θα παίξουμε 2 μάτς εδώ. Θέλαμε να θυμηθούμε λίγο τα κάνουμε τα plays μας. Ναι. Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
το κλίμα στην ομάδα? Πολύ καλό. Είμαστε όλες πολύ χαρούμενες, με πολλή ενέργεια. Θεωρώ μας είχε λείψει κιόλας. Οπότε ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Έχουμε η πόλη που μας φιλοξενεί, μας παρέχει ό,τι χρειαστούμε. Και ευχαριστούμε και την Ομοσπονδία γι' αυτό. Τώρα εμείς έχουμε μαζευτεί εδώ για ένα δεκαήμερο. Κάνουμε την προσπάθειά μας να χτίσουμε πάνω σε αυτά που ήδη έχουμε προετοιμάσει από τις προηγούμενες φορές που έχουμε μαζευτεί. Παρόλο που δεν έχουμε κάποια επίσημη διοργάνωση, έχουμε το Βάσο Μπεσκάκι που είναι πολύ σημαντικό τουρνά για μας, γιατί είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μαζευτήκαμε ξανά. Είναι ένα τουρνουά που είναι προς τιμή της Βάσο Μπεσκάκη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, θέλαμε να ξαναβρεθούμε μαζί. Η στόχη μας είναι ξανά να δουλέψουμε μαζί, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Και να αγωνιστούμε, να πάρουμε την καλύτερη θέση στο τουρνουά, εννοείται. Ναι. Είναι μεγάλη τιμή που με καλέσανε στην εθνική ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Τα κορίτσια είναι καταπληκτικά. Με βοηθάνε πάρα πολύ να προσαρμοστώ, γιατί δεν είναι και εύκολο. Μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ο coach είναι από πάνω μας και ελπίζω να συνεχίσουν και οι υπόλοιπες μέρες να είναι έτσι. Ήταν ένας στόχος, άλλοτε μακρινός, άλλοτε κοντινός, αλλά είναι ένας στόχος για κάθε αθλητή, έτσι. Εννοείται. Και χαίρομαι πάρα πολύ, και ας είμαι πιο μεγάλη από τις κοπέλες που υπάρχουν και είναι εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνανε αυτή την τιμή και με καλέσανε για να ζήσω κι εγώ αυτή την εμπειρία. Είναι και μια επιβράβευση όχι μόνο προσωπική, αλλά και στην ομάδα του ΠΑΣ, έτσι. Ναι, μας είναι μεγάλη, γενικά είναι η τιμή πάρα πολύ μεγάλη τώρα και για τον Μπαζιάννη να είμαι εδώ πέρα. Δεν θέλω να πω βέβαια για την ομάδα αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα είμαστε στην εθνική, στην εθνική ομάδα, στην εθνική Ελλάδος. Ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Χάρης Λαζάνης στάθηκε στη σημασία που δίνει η Περιφέρεια Ήπειρου στην ανάπτυξη του αθλητισμού παράλληλα και του αθλητικού τουρισμού ως πυλώνας οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που φιλοξενούμε την Εθνική Ελλάδος, των γυναικών μπάσκετ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ομοσπονδία που αποδέχτηκε το αίτημά μας για να φιλοξενήσουμε αυτό το δεκαήμερο, που μαζί με την προετοιμασία της θα δούμε και δύο πολύ σημαντικά φιλικά με την Εθνική Δανία και την Εθνική Κροατία. Όπως έχουμε πει, η Περιφέρεια Ηπείρου ποντάρει πολύ στον αθλητισμό, όχι μόνο ως αυτούσιο κομμάτι αθλητισμού, αλλά θεωρούμε ότι ένας πυλώνας του τουρισμού είναι και ο αθλητισμός, και γι' αυτό φαίνεται στις όσα αργοντικά θέματα έχουμε, κοιτάμε πολύ ψηλά. Και ο πρεσβευτής της χώρας μας στο μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος Γυναικών, σήμερα βρίσκεται κοντά μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και που ήδη είναι ενθουσιασμένοι με τους χώρους και τη φιλοξενία μας, αλλά και το γεγονός ότι μας δήλωσαν ότι θα ήθελαν να παίξουν και ένα πιο επίσημο αγώνα στην πόλη μας, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα πιο επίσημο δείγμα πραγματικής αγωνιστικής δράσης. Καλούμε τον κόσμο την επόμενη εβδομάδα, που είναι οι τρεις αγώνες, να έρθουν να γεμίσουν το γήπεδο και να χαρούν από κοντά τις εθνικές ομάδες και ιδιαίτερα να υποστηρίξουν την ομάδα μας. Σας περιμένουμε να έρθετε εδώ πέρα, να χαρούμε όλοι μαζί. Γενικά στα Γιάννηνα και το γυναικείο μπάσκετ το στηρίζουν πάρα πολύ όλοι. Ελπίζω να φανεί και να γεμίσει το γήπεδο. Τώρα να τα αφήσουμε αυτά, θα τα ξαναδούμε, να περάσουμε σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο θέμα. Το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέσα από μία τροπολογία η οποία προβλέπει για πρώτη φορά σπουδαστές του ΙΕΚ θα μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική τους αμυστή, καλύπτοντας έτσι έκτακτες ανάγκες του ΕΚΑΒ. Καλύτερα όμως να πούμε περισσότερα με τον κύριο Περικλή Κολέτσιο, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Ηπείρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όπως είπα, είναι μια νέα τροπολογία που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας και μέσα από την οποία επιχειρείται να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι ακριβώς δηλαδή προβλέπετε? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς προβλέπετε από αυτήν την ρύθμιση? Μάλιστα. Προβλέπετε ότι οι φοιτητές, οι σπουδαστές των ΙΕΚ
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους και την πρακτική τους άσκηση, θα μπορούν να εργάζονται στο ασθενοφόρο μαζί με έναν, έναν διασώστη και θα αποτελούν πλήρωμα κανονικά του ασθενοφόρου. Ουσιαστικά αυτό το μέτρο, αυτή η ρύθμιση, πού ακριβώς θα ισχύσει, δηλαδή σε όλες τις περιοχές ή στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα? Αυτό γίνεται στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εμείς, σαν διασώστες του ΕΚΑΒ, λέμε ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται βάζοντας εκεί τους σπουδαστές να κάνουν την πρακτική τους άσκηση και μάλιστα άμεστη, χωρίς μισθό, αλλά αντιμετωπίζεται με προσλήψεις. Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν συνάδελφοι, να τους πω έτσι, οι οποίοι έχουν και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν τελειώσει τη σχολή τους, έχουν κάνει την πρακτική τους και μπορούν άμεσα να προσληφθούν και να βοηθήσουν το ΕΚΑΒ. Γιατί, θέλω να επισημάνω κάτι. Άλλο ένας σπουδαστής, ο οποίος ναι, έχει τελειώσει το θεωρητικό κομμάτι, μπορεί να συνοηθεί μαζί μας, μπορεί να έχουμε το ίδιο σκοπό, τη διάσωση. Άλλο όμως το πεδίο που ενεργούμε να παίρνει πρωτοβουλίες και άλλο να συνυπηκουρεί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, άλλο στο επίγον περιστατικό, αυτός να είναι εισάξιος με έναν ο οποίος έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έχει την εμπειρία και έχει και όλα τα ηχέγγυα να επέμβει στο περιστατικό, και άλλο να συνυπηκουρεί εκεί. Εμείς αυτό λέμε. Και εσύ τις άλλες λέμε ότι αυτό το άμυστη είναι ένα τρίκ της κυβέρνησης το να μην κάνει πλέον προσλήψεις. Αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ εμάς. Δηλαδή πλέον οι προσλήψεις γίνονται που γίνονται με το στρογγυλόμετρο. Τώρα όπου υπάρχει πρόβλημα θα πηγαίνει ένας φοιτητής, ένας σπουδαστής και θα τελειώνει το ζήτημα. Και τι γίνεται τώρα? Εδώ ναι, έχουμε επάρκεια σε ποσότητα. Το πλήρωμα θα είναι εκεί. Η ποιότητα όμως θα είναι η ίδια για τον πολίτη? Βάζουμε αυτό το ερώτημα. Τώρα θα ξαναέρθω σε αυτό, να αναφέρουμε μόνο, κύριε Κολέτσιο, ότι νωρίτερα, το περασμένο καλοκαίρι δηλαδή πιο συγκεκριμένα, είχαμε και ένα άλλο μέτρο, το οποίο ισχύει ακόμη. Αναφέρομαι δηλαδή στην συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Ναι, αυτή η πράξη ισχύει ακόμη. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επέρυσι, είχαμε τη συνδρομή στρατιωτικών και εργαζομένων των ΟΤΑ στα ασθενοφόρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το μέτρο απέτυχε, γιατί και οι στρατιωτικοί και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ δεν μπορούσαν να επέμβουν, δεν μπορούσαν να προσφέρουν στο επίγον σήμα. Και τώρα φέτος επιλύθηκε αυτό το τρίκ που λέω εγώ, να πάρουμε τους σπουδαστές σαν πληρώματα, τους σπουδαστές των ΙΕΚ. Σας είπα, άλλο ένας σπουδαστής να είναι τρίτος στο ασθενοφόρο, να αποκομίσει το εξάμεινο της εμπειρίας του καθοδηγούμενος από δύο διασώστες, και άλλο στο πεδίο αυτός να παίρνει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για την διεκπαιρέωση του περιστατικού. Ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε καλύτερα και ο κόσμος, στη μία περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την τροπολογία, οι σπουδαστές θα ενεργούν στο πεδίο, δηλαδή εκεί που χρειάζεται, στα περιστατικά, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, ενώ νωρίτερα, δηλαδή όπως ίσχυε στην πρακτική τους, απλά ουσιαστικά έπαιρναν γνώσεις από τη δική σας εμπειρία. Έβλεπαν περιστατικά, αν το λέω σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Και τι γίνεται, προσέξτε με λίγο. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι οι σπουδαστές απογορεύονται να κάνουν την πρακτική τους νύχτα και Σαββατοκύριακα. Και τώρα, για να μπορέσουν να εφαρμοστεί αυτή η πράξη, λέει κατεξαίρεση. Δηλαδή, όταν δυσκολευόμαστε, βάζουμε μια κατεξαίρεση και είναι όλα εντάξει. Ενώ πριν απογορευόταν να δουλέψει, όχι να δουλέψει, να κάνει την πρακτική του άσκηση ο σπουδαστής Σαββατοκύριακο και νύχτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, και θα πω και πάλι, ναι. Υπάρχουν
διασώστε για άμεση πρόκληψη. Γιατί δεν προσλαμβάνουν αυτού να λύσουν τα προβλήματα. Τώρα, αυτό το μέτρο, σε ό,τι έχει να κάνει με τους σπουδαστές των ΙΕΚ και το άλλο όμως μέτρο που ίσχυε από πέρυσι το καλοκαίρι με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, αυτά τα δύο μέτρα ουσιαστικά έρχονται να ενισχύσουν το ΕΚΑΒ, ουσιαστικά δηλαδή να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υποστελέχωσης, κύριε Κολέτσιο. Ναι, θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι δεν έρχονται να ενισχύσουν το ΕΚΑΒ. Ειδικά η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου με του στρατιωτικού και του εργαζομένου στον ΟΤΑ έρχεται να υποβαθμίσει το ΕΚΑ. Γιατί σα είπα, άλλο να υπάρχει επαρκή προσωπικό το οποίο να είναι εξειδικευμένο, και άλλο να υπάρχει επαρκή προσωπικό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ΕΚΑ. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Δηλαδή, αν σε μια ανακοπή πάει ο στρατιωτικό, τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να είναι το ασθενοφόρο στελεχωμένο. Θα πρέπει το ασθενοφόρο να είναι σωστά στελεχωμένο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάποιο επίγον περιστατικό. Για μας αυτό δεν μας βοηθάει, μας υποβαθμίζει. Τώρα θέλω να κάνουμε μια αναφορά στο ζήτημα της υποστελέχωσης. Δηλαδή ποια είναι τα κενά στο ΕΚΑΒ. Τα κενά στο ΕΚΑΒ είναι τεράστια, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τα πω με αριθμούς, για την περιοχή μου εδώ μπορώ να μιλήσω, αλλά δεν είμαι ο καθήτης αρμόδιος να πω εγώ πόσες διασώσεις χρειάζονται. Αν γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, ευχαρίστω να απευθυνθώ και με νούμερα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι εμείς παλεύουμε για να κάνουμε αυτό τον οργανισμό του ΕΚΑΒ, να δούμε πού είναι οι οργανικές θέσεις του ΕΚΑΒ, που χρειάζονται διασώσεις του ΕΚΑΒ και δεν γίνεται ακόμα. Δουλεύουμε με έναν οργανισμό από το 1986. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος έχει αλλάξει όλος, δύο και τρεις φορές και εμείς έχουμε έναν οργανισμό από το 1986. Τώρα, άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ένα άλλο μέτρο είναι και αυτό της μετακίνησης των διασωστών, δηλαδή τέτοια περίοδο που ουσιαστικά οι ανάγκες είναι έτσι πιο αυξημένες λόγω της τουριστικής σεζόν δηλαδή. Έχουμε δηλαδή και μετακινήσεις διασωστών. Ναι, τι γίνεται τώρα. Αυτές είναι οι εσωτερικές μετακινήσεις του ΕΚΑ. Όπου η κεντρική υπηρεσία λέει ότι έχουμε ανάγκη στο τάδε σημείο. Και όποιος επιθυμεί εθελοντικά μπορεί να πηγαίνει εκεί για να βοηθάει τους κατατόπους εκεί οργανισμούς. Αυτό τι κάνουμε. Έχουμε τους ίδιους εργαζομένους και τους ανακυκλώνουμε. Χωρίς, πάλι λέω, καμία πρόσθεση. Όταν ένας εργαζόμενος θα λείψει από τον τομέα του δικόμου, τα Γιάννενα, θα λείψει από την υπηρεσία εδώ. Όταν θα ξαναγυρίζει πάλι πίσω, πάλι αυτός ο διακόμος θα πρέπει να πάρει την άδειά του, τα ρεπό του, τι δικαιώματα. Πάλι έλλειψη θα έχουν. Δηλαδή, μετακυλίουμε το πρόβλημα και το κάνουμε κύκο. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και να σας πω αυτό που μου είπατε τώρα, ότι ειδικά για τα Γιάννενα που τα γνωρίζουν καλά, τον Ιούνιο όλοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ δουλεύουν με δύο πολυβότζο. Για να μπορέσει η υπηρεσία να τα ξέρει. Δηλαδή, φεύγοντας κάποιοι συνάδελφοι να βοηθήσουν κάποια άλλα σημεία της χώρας, εμείς που μένουμε εδώ να καζόμαστε να δουλεύουμε περισσότερο. Δηλαδή γίνεται μια ανακύκλωση προσωπικού φούρση. Αυτό και τίποτα άλλο. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στα Γιάννενα, θα βάλουμε μια ανατελεία σε αυτά, θα ξαναγυρίσουμε. Και αυτό που μου είπατε σε συζήτηση που είχαμε πριν βγούμε και στον αέρα, αναφερθήκατε στο τηλεφωνικό κέντρο στα Γιάννενα, το οποίο πλέον διαχειρίζεται τα περιστατικά από όλη την Ήπειρο, αλλά από τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Μάλιστα. Μετά τα Χριστούγεννα, έγινε ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το πούμε έτσι. Όλα τα τηλέφωνα, το 166 και το 112 από όλη την Ήπειρο, την Λευκάδα Κέρκυρα, χτυπάνε πλέον στα Γιάννενα. Καταλαβαίνετε πόσο έχει αυξηθεί τηλεφωνικό και ασυρματικό κέντρο των Ιαννίνων με δουλειά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εγώ λέω, είναι δυνατόν με το ίδιο προσωπικό να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε όλο αυτό το φόρτο εργασίας. Απαντώ μόνος μου. Όχι, δεν γίνεται.
Εκεί, ειδικά το συντονιστικό κέντρο, αυτό που λέμε εμείς, το τηλεφωνικό και το διαδραστικό κέντρο, χρειάζονται ενίσχυση. Γιατί πλέον οι κάρτες είναι πάρα πολλές. Όταν εννοούμε κάρτες, δεν εννοούμε κάποια, εννοούμε περιστατικά τα οποία χρειάζονται τη βοήθειά μου. Εμείς τα έχουμε πει αυτά προς τη διοίκηση, παλεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε κάποια στιγμή. Σας λέω, είναι αδύνατο να αντέξουμε όλο αυτό την πίεση και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά, οι κάρτες είναι πάρα πολλές, τα σήματα είναι πάρα πολλά. Φαντάζεστε τώρα την Κέρκυρα πόσο κόσμο μπορεί να έχει το καλοκαίρι, 300.000, κάλε 300 λεπτά. Συν όλα τα άλλα, συν το μέτωπο του παραλιακού πρέσβεζα, συν. Δηλαδή είναι μια τρέλα πλέον εκεί μέσα. Και αν δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό, το σωστό προσωπικό, το επαρκές προσωπικό, νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Αλλά ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στα Γιάννενα και τη διαχείριση των περιστατικών όλης της Ηπείρου και της Λευκάδας και της Κέρκυρας, θεωρείται πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλά ότι τα άτομα δεν είναι επαρκή για να διαχειριστούν όλα αυτά τα περιστατικά. Ναι, κατά τη γνώμη μου, σας λέω ότι πάλι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να υπάρχει ένα νέο συνδυαστικό να ελέγχει όλη την περιοχή, να ξέρω που βρίσκεται στην χώρα, να μπορεί όλα τα νοσοκομεία από το βάθμα, τα ισοβάθμια, από το βάθμιο που έχουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν διαφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά εγώ διαφωνώ στο εξής, ότι δεν μπορούμε με το ίδιο προσωπικό να διαχειριστούμε όλα αυτά. Χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αυτό λέμε. Και ξέρετε, όταν μιλάμε τώρα για ένα συντηρητικό κέντρο, δεν μπορεί εκεί ένας άπειρος υπάλληλος να μπορέσει να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Εκεί θα δουλέψουν μόνο οι εμπειροί. Οι υπάλληλοι που μπορούν να τα αποξέρθουν σε αυτή την πίεση. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και συνεπώς, κάπως έτσι επί της ουσίας, κατακλείδη για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κολέτσιο, αυτό το οποίο εσείς ζητάτε είναι να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ με προσωπικό, να γίνουν δηλαδή προσλήψεις. Αυτό είναι. Αυτό φωνάζουμε συνέχεια όλα τα χρόνια. Γιατί? Και η σημερινή κυβέρνηση μας το έχει υποσχεθεί αυτό, ότι θα αναβαθμίσει το ΕΚΑΒ, θα αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα έχουν όλοι οι πολίτες άμεση και έγκαιρη πρόσβαση στα ΤΕΠ, τα τμήματα επικών περιστατικών των νοσοκομείων. Αλλά αντί αυτού, βλέπουμε τώρα τους σπουδαστές που δεν έχουν τίποτα με τα παιδιά, άμεση να προσφέρουν τις υπηρεσίες του. Θα έπρεπε να γίνουν οι προσλήψεις, σας λέω, στο τηλεφωνικό κέντρο ή στο διαδραστικό κέντρο που υπάρχει τώρα, στο συντηρητικό κέντρο στα Γιάννενα, δεν γίνεται να δουλέψουν νέα παιδιά. Θα πρέπει να πάνε πιο έμπειροι εκεί, που γνωρίζουν τη δουλειά, να μπορούν να διαχειριστούν όλα τα ασθενοφόρα. Μιλάμε για 40 ασθενοφόρα τώρα σε όλη την Ήπειρο και την Κέρκυρα. Δεν μιλάμε για ένα-δύο ασθενοφόρα. Μιλάμε για διακομιδές, μιλάμε για αεροδικομιδές, μιλάμε για πρωτό από την Κέρκυρα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μονάδα, για κινητή μονάδα με γιατρούς. Μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα χρειάζεται η άμεση πρόσληψη και κάτι άλλο, να μην μου διαφύγει. Το όλο αυτό το προσωπικό εδώ εμείς τώρα, έχουμε και τους λεγόμενους επικουρικούς. Τα παιδιά από το 2019 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μας, να το πω έτσι λαϊκά, μας ξελάθωσαν την περίοδο του κορονοϊού. Αυτοί, εμείς τους θεωρούμε σαν μόνιμους υπαλλήλους, δεν τους θεωρούμε επικουρικούς. Και όταν ζητάμε προσλήψεις, ζητάμε τη μονιμοποίηση αυτών. Αυτοί εμείς τους θεωρούμε δικούς μας ποιόν. Δεν γίνεται να φύγουν από το ΕΚΑΒ. Ζητάμε νέο κόσμο. Καταλάβατε. Αυτοί πλέον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν είναι επικουρού. Δεν είναι επικουρικία. Είναι βασική. Μιλάμε για άλλο προσωπικό τώρα. Αυτά πρέπει να τα δίνει με το Υπουργείο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα δούμε όλα αυτά και το επόμενο διάστημα και το πώς θα είναι στην πράξη. Είμαστε εδώ να το δούμε και να ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα και σας για θεατές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα
Κυρίαρχο στοιχείο το οποίο προέκυψε από τις κάλπες της Κυριακής ήταν η αποχή, με τα στοιχεία βέβαια να σοκάρουν, και αναφέρομαι δηλαδή στην αποχή. Με αυτόν τον τρόπο ο περισσότερος κόσμος ήθελε να δείξει την έντονη δυσαρέσκειά του στον πολιτικό κόσμο, ίσως και την απογοήτευσή του. Μεταξύ αυτών βέβαια που με αυτόν τον τρόπο στην αποχή αντέδρασαν ήταν και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι βέβαια και το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει τις φωνές τους και τις αντιδράσεις τους σε ό,τι έχει να κάνει με το τεκμητό εισόδημα. Αυτό λέει και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Φοροτεχνικών Ιωαννίνων, ο κύριος Σπύρος Μπέκας. Οι αντιδράσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο και που προκάλεσε πλήθος διαμαρτυριών είχε αντίκτυπο και στην Ευρωκάλπη, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάζεται και το Μέγαρο Μαξίμου. Μαζί με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθώς και άλλες κυβερνητικές αποφάσεις, το φορολογικό νομοσχέδιο έπαιξε το δικό του ρόλο στην κατρακύλα των ποσοστών. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών οδηγεί πολλά γαλάζια στελέχη σε δεύτερες σκέψεις, καθώς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο θέμα ήθελε ένα διαφορετικό χειρισμό και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε οριζόντια μέτρα. Το επιχείρημα όσων ζητούν διορθώσεις είναι πως δεν γίνεται, για παράδειγμα, να φορολογείται με τα ίδια κριτήρια ένας δικηγόρος με 20 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα σε μια πόλη της περιφέρειας με ένα δικηγόρο με 20 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι. Ο Υπουργός Οικονομικών πάντως, Κωστής Χατζηδάκης, παραμένει κάθετος κατά των αλλαγών στο φορολογικό. Ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, Σπύρος Μπέκας, μιλώντας για το θέμα, εξήγησε ότι από την πλευρά τους είχαν πολλαπλώς επικοινωνήσει τα προβλήματα που δημιουργεί το νομοσχέδιο σε εκατοντάδες φορολογούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, και τόνισε ότι σε συζητήσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα με κυβερνητικά κλιμάκια και με υποψήφιους ευρωβουλευτές, αντιλήφθηκε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν ιδέα για το τι ακριβώς ζουν οι φορολογούμενοι. Αναφορικά τώρα με τα σενάρια που διακινούνται ακόμη και για αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών, ο κ. Μπέκας εξηγεί ότι ο Υπουργός θα πρέπει πρωτίστως να ακούει τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων. Εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πρωτίστως και κατά δευτερευόντως ως λογιστές φοροτεχνικοί, είμαστε οι πρώτοι που αντιλαμβανόμαστε ό,τι ακριβώς συμβαίνει και ό,τι νόμος βγαίνει. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που έχουν βγει στην επικαιρότητα, πριν ακόμα εκδοθεί ο νόμος που ήταν στην διαβούλευση, οποιοδήποτε νόμος και αν αυτός. Ειδικά με το φορολογικό, ειδικά με το νέο φορολογικό, ειδικά με τις φορολογικές δηλώσεις και οτιδήποτε γίνεται με το εργάνι από εδώ και πέρα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό κόσμο ήταν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση, ότι δεν πάει αυτή που προϋπήρχε και πρέπει να γίνει μια νέα. Γνωρίζουμε τώρα πάρα πολύ καλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά οι ατομικές επιχειρήσεις, ότι πληρώνουν φέτος πάρα πολλά χρήματα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Όλο αυτό λοιπόν οδήγησε στην αγανάκτηση του κόσμου, ενώ εμείς ως λογιστές τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα συγκεκριμένα θέματα και τα έχουμε αναδείξει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και αλλαγή ακόμη και στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Μπέκα? Έτσι συζητιέται ότι θα πάμε σε ένα σχηματισμό και ενδεχομένως να πάμε και σε άλλο υπουργό. Ακούγεται αρκετά έντονο. Να συμπληρώσω λίγο ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα και στην περιοχή μας δεν ήταν γνώστες των προβλημάτων ή δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα προβλήματα. Πρέπει να αλλάξει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια από θέμα και συζητήσεων, αλλά και να ακούνε και και τους λογιστές αλλά και τους επιχειρηματίες. Μέχρι τώρα έχουμε δει το σημερινό υπουργό να μην ακούει σε τίποτα. Και όσον αφορά για τα στελέχη, στην ερώτηση των στελεχών, ειδικά των ευρωβουλευτών, θέλω να πω ότι δεν είχαν καμία γνώση του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ειλικρινά, έχω μιλήσει με αρκετούς υποψήφιους ευρωβουλευτές που ήρθαν στα Γιάννα από όλα τα κόμματα, δεν γνώριζαν σε τι κατάσταση βρίσκεται η βάση. Δεν ξέρουν τι κάνει ο απλός πολίτης, δεν ξέρουν τι νόμους υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τον απλό πολίτη. Όλα αυτά λοιπόν από την πλευρά τη δική μου ως πρόεδρος φοροτεχνικών επικοινωνήθηκαν με όποιον τρόπο μπορούσα, και όλο αυτό φάνηκε από την προηγούμενη Παρασκευή, από την ερώτηση που έγινε από όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο φορολογικό νόμο, για το συγκεκριμένο προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων, και αναδείχθηκε ένα θέμα που εμείς ως λογιστές ζητούσαμε να αναδειχθεί και φυσικά το επικοινωνήσαμε και με δελτία τύπου και με ανακοινώσεις. Αργά βέβαια. Βεβαίως επικοινωνήθηκε αργά, γιατί αν σκεφτούμε ότι τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων τελειώνουν 28 έκτου και δεν έχει ακόμα μεριμνηθεί να δοθεί παράταση, και τα φυσικά πρόσωπα λήγουν 26 εβδόμου. Να σκεφτείτε ότι πέρυσι
άνοιξαν οι δηλώσεις 30 Μαρτίου και τελείωσαν 31 Αυγούστου και φέτος άνοιξαν 26 Απριλίου και θέλουν να τελειώσουν 26 Ιουλίου. Είναι πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν. Είναι αδύνατο. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε καλησπερίζοντας την δημοσιογράφο Αθηνά Παπά από το Βήμα της Πρέβεζας και τον Πρίσμα 91,6. Καλησπέρα Αθηνά μου. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Καλησπέρα στα Γιάννενα. Καλησπέρα στην Πρέβεζα. Έχουμε αρκετό διάστημα έτσι να τα πούμε. Ήταν και οι ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει ότι και παραπάνω δουλειά και λιγότερος χρόνος. Γι' αυτό και το λόγο δεν τα είπαμε. Τώρα, πριν πούμε όμως για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, γιατί έχουν ενδιαφέρον να δούμε και τα στοιχεία, έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα από την περιοχή της Πρέβεζας, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον καιρό. Τι καιρό κάνει στην Πρέβεζα? Γιατί είμαστε έτσι και σε αυτόν τον μίνι καύσωνα, που εντάξει, δική μας περιοχή δεν την πλήγει τόσο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ζεστή η σημερινή ημέρα στην Πρέβεζα. Είμαστε και από τις περιοχές που ήμασταν στο χάρτη επικινδυνότητας 3 για πυρκαγιά, οπότε είχαμε και απαγόρευση για στα δάση και, και στις περιοχές Natura. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχει ούτε ήλιο, αλλά έχει πολύ, πολύ ζέστη, Αγγελική μου. Ναι, αυτό αλήθεια είναι. Τώρα βέβαια από Παρασκευή θα πάρουμε μία ανάσα δροσιάς, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο ενδείκνυται ο καιρός για μπάνιο. Τώρα πάμε όμως τώρα στα μηνύματα τα οποία έχουμε από τις κάλπες της Κυριακής, ισχυρά και πολλαπλά. Κυρίαρχη όμως βέβαια η αποχή. Έχεις δίκιο, Αγγελική μου, και στην Πρέβεζα τα ποσοστά της αποχής ήταν πολύ υψηλά. Οι πολίτες ψηφίσανε παραλία και όχι κάλπες. Στις παραλίες της Πρέβεζας την Κυριακή γινόταν το αδιαχώρητο και δεν ήταν ότι δεν είχαν χρόνο για να πάνε να ψηφίσουν. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από την Πρέβεζα δεν πήγανε να ψηφίσουν από επιλογή. Το ποσοστό δηλαδή των ανθρώπων που ψηφίσανε στην Πρέβεζα έφτασε στο 40,84%, στο 41% με το ποσοστό της αποχής να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή περίπου να υπολογίσω στο 59% η αποχή από τις κάλπες της Κυριακής. Τώρα, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές της Εθνικές, τέτοια εποχή το 23, τότε ποια ήταν η συμμετοχή? Ακριβώς το ανάποδο από αυτό που συνέβη σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή το ποσοστό της συμμετοχής ήταν γύρω στο 59% και η αποχή στο 41%. Και όπως είπες, οι παραλίες ήταν γεμάτες το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, αλλά δεν είναι μόνο ότι ο κόσμος ψήφισε παραλία. Ο κόσμος, οι περισσότεροι μάλλον, έχω την αίσθηση ότι σε κάποιους ήταν έτσι μια αντίδραση, μια στάση διαμαρτυρίας, να το πω. Για άλλους βέβαια ήταν και ίσως και μια απογοήτευση, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους. Και βέβαια, εντάξει, το βλέπαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα από στοιχεία και έρευνες ότι ο κόσμος αυτόν τον οποίο το προβληματίζει είναι η ακρίβεια. Βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι ο κόσμος δεν ενδιαφερόταν για τις εκλογές. Κάναμε ευρωεκλογές, λες και δεν γινόταν εκλογές. Κανείς δεν συζητούσε για τις εκλογές. Εκείνο που κυριαρχούσε στις συζητήσεις ήταν τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που απασχολούν τους πολίτες, την οικογένεια και τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν πέρα το μήνα τους. Ακριβώς. Τώρα, να κάνουμε όμως και μια έτσι πιο συγκεκριμένη αναφορά, Αθηνά μου, στα στοιχεία αναδήμω στην περιοχή της Πρέβεζας. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω, πρώτο κόμμα σε όλους τους δήμους ήταν η Νέα Δημοκρατία, σωστά?
Ναι, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία σε όλους τους δήμους. Δεύτερη και τρίτη θέση είχαμε διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε κάποιους δήμους. Το υψηλότερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία το πήρε στο Δήμο, στο Δήμο Ζηρού με 36,98%, 32,61% στο Δήμο της Πάργας και 26,68% στο Δήμο της Πρέβεζας. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στο Δήμο της Πρέβεζας. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα στο Δήμο Ζηρού και στο Δήμο της Πρέβεζας και τρίτο στο Δήμο της Πάργας, όπου στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, με 18,99%. Και τώρα βέβαια να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Έκανα και εγώ μια αναφορά στον κοινωνικό τουρισμό, σε αυτό το πρόγραμμα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην αρχή της εκπομπής. Είναι σημαντικό πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές. Γιατί εντάξει, βιώνουμε δύσκολες εποχές και με την ακρίβεια. Βέβαια, οι διακοπές έτσι προάγουν την ψυχική υγεία και είναι έτσι, πώς να το πω, να το πω, αναγκαίο για την ψυχική υγεία των όλων να κάνουν έστω μία φορά το χρόνο που τους δίνει τη δυνατότητα και μπορούν να το κάνουν όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όποια στιγμή αυτοί επιλέξουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι σημαντικές οι διακοπές, Αγγελική μου, και ιδιαίτερα οι καλοκαιρινές διακοπές για την οικογένεια και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τα παιδιά. Και το πρόγραμμα αυτό του κοινωνικού τουρισμού με τα βάουτσερ δίνει ανάσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εύκολα ολοήμερες διακοπές. Αναφέρεσαι και στα στοιχεία που βγήκανε από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, για τα στοιχεία του κοινωνικού τουρισμού για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ότι στην πρώτη δεκάδα των προτιμήσεων είναι και πάλι Πρέβεζα. Το βλέπαμε και το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση η Πρέβεζα ήταν από τις περιοχές που οι άνθρωποι που είχαν τα βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού την επιλέγανε για τις διακοπές τους. Σημαντικό, και νομίζω και το μήνα Μάιο πήγαμε πολύ καλά, ενώ και τα Γιάννενα και η Πρέβεζα, ακριβώς, έτσι ήμασταν σε πολύ καλές θέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την προτίμηση των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού. Ακριβώς έτσι είναι. Και για τον μήνα Μάιο. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και επέτειο 14 χρόνια λειτουργίας για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Είναι μια δομή πρόνοια στο Δήμο της Πρέβεζας, από αυτές που μπορούμε να καμαρώνουμε, και γιατί φιλοξενούνται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν τις πρωινές ώρες, είτε γιατί το συγγενικό τους περιβάλλον εργάζεται, είτε γιατί δεν μπορεί να τους φροντίσει. Αυτό είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργεί στην Πρέβεζα τα 14 τελευταία χρόνια από το Δήμο της Πρέβεζας. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ. Σπύρος Κόκαλης, επισκέφθηκε το ΚΙΦΗ με αφορμή την επέτειο των 14 χρόνων λειτουργίας, έφαγε με τους ωφελούμενους, άκουσε τα προβλήματά τους, τα θέματα που τους απασχολούν, και τόνισε ότι θα συνεχίσει από εδώ και πέρα να προσφέρει ακόμη περισσότερα στα άτομα της τρίτης ή τέταρτης ηλικίας που το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου της Πρέβεζας φιλοξενεί, Αγγελική μου. Και τώρα πάμε και στο κομμάτι του πολιτισμού. Πάντα έχουμε πολιτισμό στην Πρέβεζα. Νομίζω ναι, σχεδόν πάντα δηλαδή. Δεν υπάρχει φορά που να έχουμε μιλήσει και να μην έχουμε αναφερθεί σε δράσεις, σε εκδηλώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Τώρα έχουμε μία έκθεση οικαστικών από την ομάδα για την Πρέβεζα.
την οποία θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε στα Γιάννενα. Την είδαμε εμείς το Δεκέμβριο του 2023 στην Πρέβεζα, από την ομάδα για την Πρέβεζα. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του ολοκαυτώματος της Δέσπος Μπότση και της οικογένειάς της. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέω, στην Πρέβεζα, μεταξύ Πρέβεζας και Πάργας, υπάρχει η γέφυρα της Δέσπος στο δρόμο, στην παραλιακή οδό. Εκεί λοιπόν ήταν η Δέσπο Μπότση, η οποία μαζί με την οικογένειά της ανατινάχθηκε για να μην παραδοθεί στους Τούρκους. Είναι γνωστό και το ποίημα το οποίο το λέγαμε και στο σχολείο, ότι η Δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Έτσι, για να σας βάλω στο κλίμα το λέω αυτό. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος της έκθεσης είναι «Τέτοιες γυναίκες άντρισες, στρατιώτισες γυναίκες», από έναν στίχο από το ποίημα του υπηρώτη ποιητή Χριστού Χρήστο Βασίλη. Η έκθεση θα ταξιδέψει στα Γιάννενα. Να πούμε ότι πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωνιτών στο πολιτιστικό χώρο Δημήτρης Χατζής μέχρι 23 Ιουνίου. Α, και από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει από τις 10 Ιουνίου. Από τις 10 Ιουνίου. Δηλαδή, τα εγγένεια θα γίνουν 15. Από την Δευτέρα, και 15 έχει το Σάββατο. Οπότε το Σάββατο είναι τα εγγένεια. Το Σάββατο είναι τα εγγένεια, 6 το πρωί με 10 το απόγευμα μέχρι τις 23 Ιουνίου. Όλοι εκεί στα Γιάννενα θα έχετε την ευκαιρία να πάτε και να την παρακολουθήσετε. Ωραία. Και τώρα η ετήσια συναυλία του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας, Σπύρος Δήμας, είναι αφιερωμένη στον Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, το Δημοτικό Οδείο μας έχει συνηθίσει, κλείνοντας τη χρονιά του, την οδιακή χρονιά να το πω καλύτερα, να πραγματοποιεί έτσι συναυλίες αφιερώματα. Φέτος η συναυλία αφιέρωμα είναι στον Βασίλη Τσιτσάνη, στο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη και στιχουργό, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 40 χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Κυπωθέατρο Γιάννης Ρίτσος, και η είσοδος είναι ελεύθερη και συμμετέχει μεγάλο μουσικό σύνολο από τους καθηγητές του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζα Σπύρος Δήμας. Και τώρα δεν θα σε κλείσω έτσι. Είπες ότι οι παραλίες ήταν γεμάτες το Σαββατοκύριακο στην Πρέβεζα, και είναι πάρα πολλοί γιαννιώτες που κατεβαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στην Πρέβεζα. Στηρίζουμε την Πρέβεζα και την αγαπάμε. Θέλω να μου πεις, εντάξει, όλες οι παραλίες είναι πανέμορφες, δεν ξεχωρίζουμε κάποια, αλλά θέλω να μου πεις όμως τη δική σου αγαπημένη παραλία, άμα έχεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχω αγαπημένες παραλίες. Πρώτον και κύριον, οι παραλίες του Δήμου Ζαλόγκου για μένα, που είναι και η περιοχή που έτσι ζω περισσότερο και της Καστροσικιάς, είναι από τις αγαπημένες. Το Μονολίθι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι από τις αγαπημένες παραλίες. Αλλά η πιο κοντινή για μένα και η πιο εύκολη παραλία είναι αυτή της Κιανής Ακτής, που μπορώ καθημερινά να κάνω το μπάνιο μου και στη συνέχεια να γυρίσω στο σπίτι μου χωρίς πρόβλημα. Και εγώ δεν ξεχωρίζω, δηλαδή όλες είναι ωραίες, αλλά έτσι αν μου ζητούσες να πω, είναι η Λούτσα, η Καστροσικιά και βέβαια η πολύ αγαπημένη μου, την οποία ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια, είναι η Σκάλα, που είναι κοντά στο Αλωνάκι, νομίζω κατάλαβες. Ναι, και αυτή είναι, έχει πολύ ωραίες. Σε όποια παραλία της Πρέβεζας και να πας, είναι από τις ωραιότερες παραλίες που έχεις δει στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την Πρέβεζα και φτάνοντας στην Πάργα. Γιατί και στο Βάλτο, αν πάει κάποιος να κολυμπήσει, είναι από τις πολύ ωραίες παραλίες, και στη Λούτσα, όπως σωστά είπε, στην Αμμουδιά, έχουμε φανταστικά κομμάτια στην περιοχή Αγγελική. Απλά είναι έτσι κάποιες που δεν είναι τόσο, είναι γνωστές, αλλά όχι το ίδιο. Δηλαδή η Σκάλα, που είναι κοντά στο Αλωνάκι, αλλά επειδή
επειδή αναφέρθηκες και στην Πάργα και στον Άγιο Ανάκη. Ναι, ναι, είναι από τις παραλίες και είναι από τις παραλίες που παίρνεις ανάσα. Οι παραλίες της Πρέβεζας είναι από αυτές που παίρνεις ανάσα. Μπορείς να πας να κάνεις το μπάνιο σου και χωρίς να χρειαστεί είτε να πληρώσεις ξαπλώστρα είτε να αναγκαστείς να πάρεις καφέ, διαθέτοντας τη δικιά σου ομπρέλα και τη δικιά σου, και τη δικιά σου καρέκλα, είτε αν επιλέξεις να πας σε κάποιες από τις οργανωμένες παραλίες να πληρώσεις μόνο τον καφέ σου και όχι κάποιο τίμημα είτε για την ξαπλώστρα είτε για την ομπρέλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθηνά μου. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Αντεύχομαι και εγώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τώρα, πριν λίγο με την Αθηνά, αναφερθήκαμε στον πολιτισμό. Είπαμε και για αυτή την έκθεση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη εδώ στα Γιάννενα και το Σάββατο είναι τα Εγγένεια. Όμως, τώρα στο κομμάτι του πολιτισμού, να πούμε, να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο, πως το θερινό μαντίο θα διεξαχθεί φέτος για έκτη χρονιά με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Με μία όμως νέα διάσταση, αυτό αποφάσισε το Διπεθέ Ιωαννίνων. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του θέατρου, ο κ. Καψάλης, τώρα έχουμε την ανάθεση της ευθύνης της φετινής διοργάνωσης στις κυρίες Θεοδόρα Τζίμου και Γιώτα Παναγή αντίστοιχα. Να πούμε ότι το θερινό μαντίο θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και εντός των επόμενων ημερών θα γίνουν γνωστοί και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους. Πάμε όμως να δούμε καλύτερα το σχετικό ρεπορτάζ. Μια νέα διάσταση αποφάσισε να δώσει το ΔΣ του Διπεθέ Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Θερινού Μαντίου, που θα διεξαχθεί φέτος για έκτη χρονιά με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Το ΔΣ του θέατρου αποφάσισε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του θέατρου Γιώργος Καψάλης, να αναθέσει την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης στις κυρίες Θεοδόρα Τζίμου και Γιώτα Παναγή αντίστοιχα. Το θερινό μαντίο θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και εντός των επόμενων ημερών θα γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Μία δυναμική διάσταση αποφασίσαμε να δώσουμε και στο θερινό μαντίο 2024, το οποίο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε στις κυρίες Θεοδόρα Τζίμου και Γιώτα Παναγή. Η πρόσκληση για τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο θερινό μαντίο θα ακολουθήσει άμεσα, ενώ στόχος, όπως θα επισημανθεί και από τις δύο υπεύθυνες της δράσης, είναι να οδηγηθούμε σε μία καταληκτική παρουσίαση. Είναι μία δράση που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, φέτος έχουμε σκεφτεί κάτι τελείως διαφορετικό, όπου σκεφτόμαστε ότι αυτά τα σεμινάρια, τέλος πάντων, θα καταλήξουν σε μία παρουσίαση, η οποία θα γίνει στο Θέατρο της Δωδώνης. Και η παρουσίαση αυτή, που θα είναι μέσα από τα υλικά της πρόβας, θα ονομαστεί «Αρχιτεκτονική της Αναμονής». Αυτή θα είναι, τέλος πάντων, η στόχευση και να ασχοληθούμε με τα σώματα αυτών των παιδιών σε σχέση με το τι σημαίνει αναμονή στο θέατρο και όλα αυτά. Όλοι γνωρίζουν ότι το θερινό μαντίο είναι το έκτο αυτό που θα διενεργηθεί φέτος. Ασχολείται με το αρχαίο δράμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου δράματος και όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει η κυρία Θεοδόρα Τζίμου με όλη την ομάδα. Τι άλλο από το να προσκαλέσουμε και τελειόφοιτους και απόφοιτους δραματικών σχολών είτε πανεπιστημιακών τμήματων με κατεύθυνση την υποκριτική και γενικότερα επαγγελματίες της σκηνικής δράσης σε αυτή την εμπειρία που θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει φέτος είναι κάτι πολύ καινούριο για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Καψάλης στο μεταξύ έκανε γνωστό πως το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την προκήρυξη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ και η προκήρυξη θα βγει αμέσως το επόμενο διάστημα στον αέρα. Η προκήρυξη θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία από το ΔΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν σχετικές πληροφορίες τόσο στην ιστοσελίδα του θεάτρου, όσο και στον τύπο τοπικής και ευρύτερης κυκλοφορίας. Αναφορικά με την καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ, ο κύριος Καψάλης τόνισε πως αποφασίστηκε να ανέβει το έργο του Μιχάλη Κοβανίδη «Σόδες και ασπιρίνες» σε σκηνοθεσία της Όλγας Ζήση. Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Πενταμελούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων, αποφασίστηκε ότι το έργο που θα ανεβάσει το ΔΥΠΕΘΕ κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2024 είναι το «Σόδες και ασπιρίνες» του Μιχάλη Κοβανίδη σε σκηνοθεσία της κυρίας Όλγας Ζήση. Ικανοποίηση υπάρχει στο ΔΥΠΕΘΕ για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης «Ερασιτεχνικός Μάιος», στο πλαίσιο της οποίας φιλοξενήθηκαν 14 θεατρικές παραστάσεις από διάφορες θεατρικές ομάδες από όλη την Ήπειρο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν αφενός θεατρικές ομάδες από όλη την Ήπειρο και αφετέρου ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία από αυτές. Αναφερόμαστε σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες που διοργάνωσε το ίδιο το ΔΥΠΕΘΕ, σε ΚΑΠΗ, επίσης από το ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, σε εκπαιδευτικούς και ασφαλώς σε τοπικούς συλλόγους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το θέατρο ήταν πλήρες, δημιουργώντας μια θετική αλληλεπίδραση και άβρα, θα έλεγα, ανάμεσα στο κοινό της πόλης και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Τέλος, ο πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ μετέφερε τις απόλυτα θετικές εντυπώσεις που άφησε η παράσταση 801,5 μέτρα που ανέβηκε στο ΔΥΠΕΘΕ το χειμώνα του 2023 και παρουσιάστηκε στο θέατρο Τζένι Καρέζη στην Αθήνα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 4:10 περίπου εδώ στο Ιωάννινα TV. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μην ξεχνάτε πως στις 6 ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Βέβαια και τη σελίδα του Ήπρους Online, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως είπα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.